ακριβώς έχει γίνει με τον αγαπημένο μας Γιώργο Αυτιά, όπου υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε μαζί του ο Βαγγέλης ο Καράλης, ο καλός άνθρωπος, ο οποίος έρχεται σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο, για να μας πει τι ακριβώς του είπε ο Γιώργος Αυτιάς. Κατεβαίνει ο Γιώργος Αυτιάς σε εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία? Θα το είναι υποψήφιος? Πάμε παρακαλώ πολύ να μάθουμε, να έρθει ο Βαγγέλης Καράλης λίγο γρήγορα να μας ενημερώσει και να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Ο Γιώργος Αυτιάς κατεβαίνει σε εκλογές? Είναι με τη Νέα Δημοκρατία? Μπαίνει στο ψηφοδέλτιο? Σου τα είπε, Βαγγέλη Καράλη? Σου τα είπε? Όλα του τα είπε, λέει. Έλα, κάτσε και όλα εδώ πέρα να μας τα πεις. Πάμε λίγο σύντομα. Βαγγέλη Καράλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταιγιστικές εξελίξεις σήμερα. Για πέρα, τι γίνεται με τον Γιώργο Αυτιά, θέλω να μάθω καταρχάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με τον κύριο Γιώργο Αυτιά, όπου σήμερα τα δημοσιεύματα που αναφέρουν. Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Βαγγέλη Πυρηνή, ηθοποιό, καλησπέρα σας. Ότι θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν το ένα μετά το άλλο. Όλα τα δημοσιεύματα έγραφαν ότι ο Γιώργος Αυτιάς θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν το είχαν ως ερωτηματικό, το είχαν ως σίγουρο. Ως δεδομένο. Επικοινώνησα με τον κύριο Γιώργο Αυτιά, ο οποίος είναι και πολύ καλός φίλος της εκπομπής, υπάρχει εκτίμηση μεγάλη, το γνωρίζει αυτό ο Φίλιππε. Μας είπε κοφτά και σύντομα ότι δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, ότι κάθε χρόνο, κάθε φορά που γίνονται εκλογές, τον παρουσιάζουν ότι κατεβαίνει ως υποψήφιος, και μου είπε με χιούμορ ότι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα είναι η τηλεόραση και το γυαλί, όταν ο κόσμος σ' αγαπάει και οι τηλεθεατές ανοίγουν την πόρτα τους για να σε δουν. Οπότε έτσι διέψευσε όλα τα σενάρια που το θέλουν να κατεβαίνει ως πολιτικός. Πάντως, με την τηλεθέαση που κάνει ο Γιώργος Αυτιάς το πρωί, αν είχε κάνει πολιτικό κόμμα, έχει δει μια αυτοδυναμία. Με 30% και 40% που κάνει, με τα 40% αυτοδυναμία. Κόμμα Γιώργος Αυτιάς. Το λέει συνέχεια πάντως ο κύριος Αυτιάς ότι δεν θέλει να πολιτευτεί. Δηλαδή και πριν από 20 μέρες, τώρα μετά την πρωτοχρονιά, τον άκουσα να λέει το ίδιο πράγμα. Αλλά σήμερα, ξαναλέμε, έχει βουήξει ο τόπος. Έχει βουήξει το ένα μέσο μετά το άλλο. Διαβάζω χαρακτηριστικά ένα site το πώς το προβάλλει. Το ενδιαφέρον, λέει, είναι ότι έχει κλειδώσει υποψηφιότητα του γνωστού δημοσιογράφου και παρουσιαστή του Sky, Γιώργου Αυτιά. Με το που μίλησα με τον κύριο Γιώργο Αυτιά, μου είπε δεν υπάρχει ούτε 1% πιθανότητα να κατέβω ως βουλευτής, όχι με την Νέα Δημοκρατία, με κανένα κόμμα. Πάμε τώρα να μας πει ότι